Θέλει ταλέντο το να είναι κάποια τσούλα. Φυσικά. Φυσικά. Θέλει ταλέντο, δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να το κάνει κάθε μία. Γι' αυτό και όλες οι άλλες μας βρίσκουν, γιατί κατά βάθος με ζηλεύουν, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Ναι. Με τη ζήλια πώς θα πάει, Ζακιό, η ίδια αν ζηλεύει. Όχι καλέ, τι έχει να ζηλέψει, Ζακιό, καμία. Δεν έχει ανασφάλειες. Είχε παλιότερα, τώρα όχι τόσες. Το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή της Ζακιό ποιο είναι, Ζακ? Το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή της Ζακιό είναι ότι η Ζακιό μπορεί να κάνει αυτά που δεν θα τολμούσε ποτέ ο Ζακ να κάνει. Και πόσο δύσκολο είναι αυτό? Ο Ζακιό δεν είναι δύσκολο, δηλαδή αυτό είναι και το... μία από τις μεγάλες ομορφιές του drag, ότι σου δίνει... Τώρα εντάξει, όταν είσαι ένας άντρας με φόρεμα, τακούνια και περούκα, είναι ήδη καταδικαστέ, οπότε ό,τι και να κάνεις από εκεί και πέρα, δεν μπορείς να το κάνεις χειρότερο, γιατί το μεγαλύτερο λάθος το έχεις κάνει ήδη. Οπότε σου δίνει μια ελευθερία και ένα θράσος, αν θες, να κάνεις πράγματα που όσο απλώς καθημερινός ο αυτός δεν θα μπορούσε να κάνει. Να σου πω τώρα, γιατί μου λες ότι το μεγαλύτερο λάθος το έχεις κάνει ήδη? Το μεγαλύτερο λάθος με τα δεδομένα της κοινωνίας, ότι ένας άντρας που φοράει περούκα και τακούνια είναι ένα κινούμενο λάθος για τα κοινωνικά δεδομένα. Οπότε από τη στιγμή που έχεις κάνει αυτό, που έχεις το θάρρος να κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις και οτιδήποτε άλλο σε αυτό το πλαίσιο. Ουσιαστικά που έχεις τολμήσει να σπάσεις το τσαμπουκά του δίθεν, έτσι, ακριβώς, και της κοινωνικής υποκρισίας. Ακριβώς, ναι. Και απλά να είσαι ο εαυτός σου και έξω από το σπίτι σου. Να είσαι ο εαυτός σου ή να είσαι μια πιο εκκεντρική, υπερβολική και... παραλέα εκδοχή του εαυτού σου. Είμαι σταρ. Όχι σαν αυτό που φυτρώνει στα λιβάδια, σαν αυτές που φυτρώνει στο Hollywood. Και μ' αγαπάει το κοινό, κι εγώ ανταποδίδω. Γιατί τι είναι η αγάπη? Ένα πάρε και ένα δώσε.